Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να κάνουμε διαγράμματα και γραφήματα με γραμμές και σημεία χρησιμοποιώντας τη γλώσσα R, τα οποία νομίζω ότι σας είναι αρκετά έτσι γνωστά από το παρελθόν και από άλλες εφαρμογές που έχουμε κάνει και το Calc, και νομίζω ότι επίσης οποιοδήποτε βιβλίο οικονομικής ανάλυσης και να ανοίξετε και να διαβάσετε θα δείτε μπροστά σας πολλά τέτοια γραφήματα, κυρίως όσον αφορά χρονολογικές σειρές και χρονολογικά δεδομένα, πληθωρισμός, ανεργία, απασχόληση, ανάπτυξη, πωλήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές και ούτω καθεξής. Το παράδειγμα που θα εξετάσουμε σήμερα είναι πολύ απλό. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο σειρές δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται στο ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδος και της Ευρωζώνης συνολικά. Τα δεδομένα τα έχω λάβει από το site της Eurostat, από εδώ, από τον πίνακα 115TEC, είναι αυτός εδώ ο πίνακας όπως βλέπετε, και τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε κι εσείς έτσι όποτε θέλετε όσον αφορά τα στοιχεία του. Οι σειρές δεδομένων τις οποίες εξετάζουμε είναι αυτή εδώ, η οποία αναφέρεται σαν Euro Area 18, τις 18 χώρες της Ευρωζώνης δηλαδή, και την Ελλάδα, την Greece, εδώ κάτω. Αυτή εδώ την γραμμή δεδομένων. Οπα, να, αυτή εδώ. Λοιπόν, προφανώς μπορούμε να πάρουμε οποιαδήποτε άλλη σειρά θέλουμε, αλλά για τους λόγους για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα και για τα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο, οι δύο αυτές σειρές είναι υπεραρκετές. Από εκεί και μετά, όρεξη να έχετε να χρησιμοποιήσετε όποια άλλη σειρά θέλετε εσείς. Όπως βλέπετε, τα δεδομένα ξεκινούν από το 2002, είναι ετήσια, τερματίζονται το καλοκαίρι του 2004 στο 2013. Και προφανώς χρόνο με το χρόνο εδώ μπορούν να προσθεθούν νέα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά για τη δική μας ευκολία είναι ήδη τοποθετημένα σε δύο μεταβλητές, τη GDPGR και τη GDPEU, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διάνυσμα τιμών με τις τιμές που έχουν ληφθεί από εκεί. Τελειώνει εδώ. Όπως βλέπετε, στο μείον 3,9 ήταν η περσινή τιμή για την Ελλάδα και στο μείον 0,4 συνολικά για τις 18 χώρες της Ευρωζώνης. Τώρα, αν έχουμε αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας, δηλαδή δύο διανύσματα με τιμές, μπορούμε να κάνουμε κάποιο γράφημα στο οποίο αναπαριστούμε με γραμμές τα δεδομένα αυτά με την πολύ απλή εντολή plot, όπως τη βλέπετε εδώ στη γραμμή 5. Με λίγα λόγια, αν καλέσουμε την εντολή, τη συνάρτηση, αν θέλετε καλύτερα, plot, με μία σειρά δεδομένων, με ένα διάνυσμα δεδομένων, θα πάρουμε ένα γράφημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τοποθετούνται δηλαδή τα δεδομένα σαν σημεία πάνω στο επίπεδο, όπου στον οριζόντιο άξονα, μη έχοντας άλλα δεδομένα, έχει τοποθετηθεί απλά ένας αύξητος αριθμός. Το σημείο 1, το σημείο 2, το σημείο 3, 4, 5 και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ το σημείο, για παράδειγμα, είναι εδώ το πρώτο, το 3,4. Η απεικόνιση με σημεία μερικές φορές είναι επιθυμητή, δεν είναι όμως πάντοτε επιθυμητή. Αν θέλουμε να την αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, καλούμαστε να ορίσουμε την παράμετρο type εδώ, όπως βλέπετε με το L. Το L βγαίνει από το lines, έτσι ώστε τα δεδομένα να αναπαρασταθούν με γραμμές. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που μπορούμε να διαλέξουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να διαλέξουμε το O, το οποίο θα μας δώσει σημεία και γραμμές μαζί, όπως βλέπετε. Να διαλέξουμε το B, το οποίο θα μας δώσει και σημεία με γραμμές, απλά οι γραμμές δεν ενώνονται με τα σημεία, αλλά έχουν κατά κάποιο τρόπο είναι διακεκομμένες. Ή για παράδειγμα να διαλέξουμε το H, το οποίο θα μας δώσει κάθετες γραμμές, steps όπως τα λέμε. Λοιπόν, με την έννοια ότι βλέπετε ότι εδώ είναι προς τα πάνω όταν οι τιμές είναι θετικές, προς τα κάτω όταν οι τιμές είναι αρνητικές. Είναι και εδώ μια απεικόνιση, μια νοητή γραμμή όπως βλέπετε ανάμεσα σε αυτά εδώ τα σημεία, στα άκρα τους δηλαδή. Το ένα άκρο ξεκινάει πάντοτε από το 0 και πηγαίνει προς τα πάνω όταν η τιμή είναι θετική, προς τα κάτω όταν η τιμή είναι αρνητική. Αν ξαναγυρίσουμε στο L, το οποίο είναι και το πιο συνηθισμένο νομίζω που έχουμε δει, είναι αυτό εδώ. Με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα γράφημα με γραμμές στην R. Plot δηλαδή, και από εκεί και μετά δηλώνουμε ότι ο τύπος είναι lines. Επιπλέον επιλογές που μπορούμε να βάλουμε στην συνάρτηση plot, και είναι πολλές κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Ας τις δούμε λίγο εδώ συνοπτικά. Είναι καταρχήν αυτή εδώ, η οποία φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει την ετικέτα στον κάθετο άξονα, στον άξονα ψ με λίγα λόγια. Αυτό το ψ label εδώ πέρα θα αλλάξει αυτό εδώ
θα τοποθετηθεί εδώ, αντί να έχουμε το όνομα της σειράς, δηλαδή το όνομα της μεταβλητής, θα τοποθετηθεί μια ετικέτα όπως θέλουμε εμείς. Και προσέξτε τώρα λίγο κάτι, επιλογές που έχουμε ξαναδεί, το color εδώ θα αλλάξει το χρώμα, το 2 θα το κάνει σε χρώμα κόκκινο και το LWD είναι μια παράμετρος η οποία ελέγχει το πάχος αυτής της γραμμής. Το 2 που βάζουμε εδώ θα κάνει την γραμμή να έχει πιο έντονο έτσι, πάχος, διπλάσιο σε σχέση με αυτό που υπάρχει πριν. Αν εκτελέσουμε αυτή την εντολή plot, νομίζω ότι τώρα το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Οι αλλαγές που έχουμε κάνει είναι εδώ, στην ετικέτα του κάθε του άξονα και με το color έχουμε αλλάξει το χρώμα σε κόκκινο και με το LWD έχουμε αλλάξει το πάχος σε 2. Το πάχος μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και το χρώμα επίσης σας θυμίζω ότι μπορούμε να το γράψουμε και με το όνομά του, για παράδειγμα να γράψουμε red και να πάρουμε αυτό εδώ το γράφημα ή οποιοδήποτε άλλο θέλουμε. Στη συνέχεια κυρίες και κύριοι, να πούμε λίγο το εξής. Έχουμε να κάνουμε μια διόρθωση, αν θέλετε, εδώ στον οριζόντιο άξονα, με την έννοια ότι τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν είναι απλά σειριακά δεδομένα, δηλαδή δεν αντιστοιχούν στο 1, στο 2, στο 3. Η τιμή 3,4 που έχουμε πάρει εδώ αντιστοιχεί στο 2002. Να, είναι αυτή εδώ η τιμή. Ελλάδα, εδώ αυτό το 3,4, αυτό εδώ είναι η τιμή στο 2000. Το 5,9 είναι στο 2003. Υψηλή ρυθμή ανάπτυξη στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, θυμίζω και πάλι, γνωστά αυτά. Από εδώ λοιπόν, για να το καταφέρουμε αυτό, ένας τρόπος είναι να φτιάξουμε μια μεταβλητή που αντιστοιχεί στα έτη, με λίγα λόγια, στην ακολουθία τιμών 2002, 2003, 2004 και ούτω καθεξής. Ο πιο απλός τρόπος για να το κάνουμε αυτό εδώ είναι να δώσουμε τον τελεστιάνο και κάτω τελεία ανάμεσα στα δύο άκρα, δηλαδή στο 2002 και στο 2013. Από εδώ και κάτω, αν το δούμε, η μεταβλητή Time έχει αυτές τις τιμές. Να σας θυμίσω μονάχα ότι γενικά μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο διάνυσμα τιμών με αυτόν εδώ τον τρόπο, δηλαδή ένα για παράδειγμα άνω και κάτω τελεία 5, για να πάρουμε την ακολουθία 1, 2, 3, 4, 5 ή να καλέσουμε τη συνάρτηση από το 1 sec, που σημαίνει sequence, σειρά δηλαδή, από το 1 ως το 5 για να πάρουμε κάτι τέτοιο. Και πάλι υπενθυμίζω ότι αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε το βήμα με το οποίο γίνεται αυτή η μεταβολή, αντί δηλαδή η μεταβολή να είναι μοναδία, να είναι κάτι άλλο, για παράδειγμα να είναι το 0,5. Αν θέλουμε να παράξουμε μια σειρά 1, 1,5, 2, 2,5 και ούτω καθεξής. Όταν αυτή η αριθμή της σειράς είναι ακέραιη, το βήμα αύξησης, δηλαδή το βήμα μεταβολής είναι η μονάδα, τότε η άνω και κάτω τελεία είναι υπεραρκετή για να πετύχουμε το σκοπό μας. Από τη στιγμή τώρα που έχουμε τη μεταβλητή time στα χέρια μας, μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση plot, όπως είναι και το πιο σωστό, με δύο σειρές δεδομένων, μία σειρά για το χ και μία σειρά για το ψ. Αυτή εδώ δηλαδή η εντολή, την οποία θα τη γράψουμε εδώ συνοπτικά χωρίς άλλες επιλογές, δηλαδή plot time σημαίνει ότι τα δεδομένα θα αναπαρασταθούν στον οριζόντιο άξονα σύμφωνα με την μεταβλητή time και στον κάθετο άξονα σύμφωνα με την μεταβλητή GDPGR, που είναι στην ουσία η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Θα πάρουμε αυτό το γράφημα όπως βλέπετε, πάλι με σημεία, χωρίς κάποια άλλη μορφοποίηση. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα στοιχεία αυτής της μορφοποίησης του γραφήματος που μόλις έχουμε κατασκευάσει, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι και προηγουμένως. Να αλλάξουμε τον τύπο του για παράδειγμα, να αλλάξουμε την ετικέτα στον κάθετο άξονα, να αλλάξουμε τα χρώματα, το πάχος της γραμμής και ούτω καθεξής. Αν εκτελέσουμε αυτήν εδώ την εντολή, όπως βλέπετε θα πάρουμε ένα γράφημα με μια γραμμή η οποία ξεκινάει από περίπου το 3,5, ανεβοκατεβαίνει για λίγο και μετά η γνωστή ιστορία της ύφεσης, μεγάλη και απότομη έτσι πτώση στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Για τη συνέχεια κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο αυτή την μικρή εντολή εδώ πέρα, το grid, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τοποθετεί, και νομίζω ότι κάπως θα πρέπει να το διακρίνετε κι εσείς, γραμμές πλέγματος στο γράφημα. Δεν είναι πάντοτε, αν θέλετε, έτσι, επιθυμητό να έχουμε γραμμές πλέγματος. Αρκετές φορές όμως είναι, οπότε καλό είναι να ξέρουμε πώς να τις τοποθετούμε. Θέλω να σας πω μονάχα να προσέχετε, γιατί όταν βάζετε γραμμές πλέγματος μετά την εντολή plot, αυτές οι γραμμές εδώ θα τοποθετηθούν πάνω από τα στοιχεία, πάνω από τη γραμμή. Τις περισσότερες φορές, όπως στο συγκεκριμένο γράφημα, αυτό δεν είναι κατόρατο. Μερικές φορές όμως προκαλεί έτσι όχι καλά αποτελέσματα και θα δούμε σε λίγο πώς μπορούμε αυτό να το παρακάμψουμε.
Στην επόμενη σειρά εντολών, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να δούμε εδώ μερικές ακόμα διαφοροποιήσεις. Αν θα προσέξετε εδώ, έχω τοποθετήσει αυτήν εδώ την επιλογή, το ψιλίμ, η οποία ελέγχει, όπως φαντάζεστε, τα όρια του κάθετου άξονα. Αντίστοιχα, το xlim ελέγχει τα όρια του οριζόντιου άξονα. Εδώ το όριο, όπως βλέπετε, είναι περίπου από το μείον 7 μέχρι το συν 6. Αν θέλουμε να τα τροποποιήσουμε, μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Σας υπενθυμίζω ότι οι επιλογές ψιλίμ και χιλίμ ή xlim, αν θέλετε, παίρνουν δύο στοιχεία, ένα διάνυσμα με δύο τιμές, το κάτω και το άνω όριο. Πρώτα βάζουμε το κάτω όνειρο, το όριο, εδώ το μείον 8 και μετά το πάνω. Αν εκτελέσουμε αυτή την εντολή, τώρα όπως βλέπετε έχουν αλλάξει λίγο τα όρια του κάθε του άξονα, έχει γίνει και πιο συμμετρικός, τα υπόλοιπα έχουν μείνει ίδια. Αυτός γενικά είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε σε ένα γράφημα μια γραμμή η οποία αντιστοιχεί σε αριθμητικού τύπου δεδομένα, όπως για παράδειγμα είναι μια χρονολογική σειρά η οποία είναι από τα πλέον συνηθισμένα δεδομένα τα οποία χειριζόμαστε στα οικονομικά. Θα δούμε λίγο τώρα μερικά επιπλέον παραδείγματα, κυρίες και κύριοι, που έχουν να κάνουν με περισσότερες επιλογές και με την τοποθέτηση παραπάνω από μιας γραμμής δεδομένων. Μπορεί να είναι δύο, όπως είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις και πέντε και όσες θέλετε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσω ότι αν η γραμμή την οποία θέλουμε να τοποθετήσουμε στο γράφημα αναπαριστά χρονολογικά δεδομένα, καλό είναι να την μετατρέψουμε σε χρονολογική σειρά. Η διαδικασία αυτή την πετυχαίνουμε με τη συνάρτηση TAFS που βγαίνει από το Time Series στην R, η οποία μετατρέπει τα δεδομένα από μια απλή σειρά δεδομένων σε χρονολογική σειρά. Μπορούμε να ορίσουμε την έναρξη αυτής της χρονολογικής σειράς. Εδώ σας δείχνω γενικά με το ερωτηματικό TAFS το αρχείο βοήθειας που έχει R σχετικά με τη συνάρτηση TAFS και τις πολλές επιλογές που μπορείτε να βρείτε, όπως εδώ πέρα κάτω μπορείτε να δείτε και παραδείγματα επιπλέον από αυτά που κάνουμε τώρα εδώ, έτσι ώστε, κυρίες και κύριοι, να λειτουργήσουν όλα πολύ πιο ορθότερα και πολύ πιο αυτοματοποιημένα. Η εντολή που γράφουμε εδώ στη γραμμή 15 του παραδείγματος το οποίο εξετάζουμε μετατρέπει τη σειρά δεδομένων GDP-GR, όπως τη βλέπετε εδώ, από ένα απλό διάνυσμα δεδομένων σε χρονολογική σειρά ετήσιων στοιχείων τα οποία ξεκινάνε από το 2002. Αυτό μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ορίζουμε επιπλέον μεταβλητές όπως το time που κάναμε προηγουμένως, καθώς επίσης και μας παρέχει μια έτσι, μεγαλύτερη ευχέρεια στο να χειριστούμε αυτά τα δεδομένα σαν αυτό που είναι, σαν μια χρονολογική σειρά δηλαδή. Μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή εδώ και τα αντίστοιχα μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε και την αντίστοιχη εντολή για την χρονολογική σειρά της Ευρωζώνης, για το μέσο όρο που έχουν τα στοιχεία της Ευρωζώνης όπως είναι το εδώ. Αν θα δούμε τώρα αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα το GDP-GR, βλέπετε ότι δεν αλλάζουν, δηλαδή συνεχίζουμε να έχουμε ένα διάνυσμα τιμών. Τώρα πια όμως έχουν μετατραπεί σαν δομή δεδομένων, έτσι ώστε να είναι κατανοητό από το πρόγραμμα, από το προγραμματιστικό περιβάλλον της R, ότι πρόκειται για χρονολογική σειρά. Αυτό μπορείτε πάντοτε να το βλέπετε στην R, για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ να σας θυμίσω, ότι το τι είναι δηλαδή μια μεταβλητή με την συνάρτηση STR που βγαίνει από το structure. Να μάθουμε δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες, αν κάπου δεν μας είναι γνωστές. Όπως βλέπετε εδώ θα μάθουμε ότι το GDP-GR είναι μια χρονοσειρά, είναι time series η οποία ξεκινάει από το 2002 και πηγαίνει στο 2013. Αφού έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι, τα διανύσματα εδώ GDP-GR και GDP-EU, όχι απλώς σαν διανύσματα τιμών αλλά σαν χρονολογικές σειρές, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα για το υπόλοιπο μέρος της γραφικής τους αναπαράστασης. Για παράδειγμα το plot GDP-GR θα μας δώσει το γράφημα της χρονοσειράς, βλέπετε χωρίς να ορίσουμε το time είναι αυτομάτως ορισμένο μέσα στο γράφημα και από εκεί και μετά, σημαντικό εδώ και καινούριο σε σχέση με αυτά που έχουμε ήδη πει, μπορούμε σε ένα υπάρχουν γράφημα να προσθέσουμε μια δεύτερη σειρά δεδομένων με γραμμές με την εντολή lines, εδώ δηλαδή με τη συνάρτηση lines θα προσθέσουμε τα δεδομένα που αφορούν το διάνυσμα τιμών GDP-EU χρωματίζοντάς το με το δεύτερο χρώμα, δηλαδή λίγα λόγια με το κόκκινο. Οπότε θα πάρουμε αυτό το γράφημα.
Ο πιο εύκολος τρόπος λοιπόν για να αναπαραστήσουμε σε ένα γράφημα, σε ένα γράφημα γραμμών δύο χρονολογικές σειρές είναι, αφού έχουμε στη διάθεσή μας τις χρονολογικές σειρές, να καλέσουμε με τη συνάρτηση plot την πρώτη σειρά και να προσθέσουμε στη συνέχεια τη δεύτερη. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μια σειρά από άλλες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Η πιο σημαντική είναι αυτή που σας δείχνω εδώ στη γραμμή 20 και αφορά τον τύπο N εδώ. Ο τύπος N σημαίνει κατά βάση, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα γίνει το γράφημα. Θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για να φτιαχτεί το πλαίσιο του διαγράμματος, καθώς και οι άξονες κτλ. Αλλά δεν θα δούμε καμία γραμμή πάνω στο γράφημα. Θα είναι κενό το γράφημα δηλαδή, όπως το παρατηρούμε εδώ. Έχουμε κάνει όλα τα άλλα, έχουν τοποθετηθεί οι άξονες, οριζόντιοι, οι κάθετοι, οι ετικέτες στους άξονες, το πλαίσιο του γραφήματος και ούτω καθεξής, αλλά δεν υπάρχει γράφημα. Στη συνέχεια μπορούμε να τοποθετήσουμε, αν αυτό είναι επιθυμητό, τις γραμμές πλέγματος. Και προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Όπως ακριβώς έχουμε προσθέσει πριν μία δεύτερη γραμμή δεδομένων πάνω στο γράφημα, έτσι μπορούμε να κάνουμε και εδώ, μπορούμε να προσθέσουμε τώρα πια την πρώτη. Είτε αυτή είναι η U, είτε είναι η GR, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη. Σας θυμίζω και πάλι ότι το χρώμα μπορούμε να το καλέσουμε είτε με την αριθμητική του τιμή, είτε με την μορφή του σαν λέξη, blue, red, green κτλ. Ότι το LWD που γράφουμε εδώ αφορά το πάχος της καμπύλης, της γραμμής αν θέλετε, γιατί εδώ δεν είναι καμπύλη, είναι μια τεθλασμένη γραμμή. Και το LTC μας λέει τι τύπο γραμμής θέλουμε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γραμμών, για παράδειγμα συνεχής, διακεκομένος, λεπτή διαμέρηση, με τελεία και ούτω καθεξής. Τέτοιους τύπους γραμμών, κυρίες και κύριοι, καθώς και άλλες επιλογές, μπορείτε να δείτε είτε στο αρχείο βοηθείας, είτε ιστοσελίδες όπως είναι εδώ στο QuickR, ένα γνωστό ιστότοπος με παραδείγματα χρήσης γύρω από τη γλώσσα R. Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε αυτές τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να απεικονιστεί μια γραμμή από το 1 ως το 6, με το 1 όπως βλέπετε είναι αυτή η συνεχής, με το 2 είναι διακεκομένη, με το 3 είναι έτσι πολύ μικρές τελίτσες, με το 4 είναι εναλλάξ μια παύλα, μια τελίτσα και ούτω καθεξής. Όπως για παράδειγμα μπορείτε να δείτε εδώ και άλλες επιλογές, τη σειρά τη χρωματικής παλέτας που υπάρχει, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις γραμματοσειρές, το μέγεθός τους και ούτω καθεξής. Μια σειρά από επιλογές για το κάθε τι. Και να γυρίσουμε τώρα εδώ, θα προσθέσουμε λοιπόν με την εντολή Lines την γραμμή η οποία θα τοποθετηθεί όπως βλέπετε πάνω στο γράφημα με χρώμα μπλε, γιατί εδώ το έχουμε ορίσει εδώ μπλε, με πάχος 2 και με τύπο 1, με συνεχή γραμμή δηλαδή. Ενώ από κάτω θα προσθέσουμε μια δεύτερη σειρά η οποία θα έχει χρώμα κόκκινο, πάχος 3 και LTP 2, δηλαδή θα είναι διακεκομένη αυτή η γραμμή όπως τη βλέπουμε εδώ. Τέλος να θυμίσουμε ότι είναι σχεδόν υποχρεωτικό σε περιπτώσεις όπως εδώ που έχουμε περισσότερες από μία γραμμές σε ένα γράφημα, περισσότερες από μία σειρά δεδομένων, θα πρέπει να τοποθετήσουμε ένα υπόμνημα. Έτσι ώστε να ξέρουμε για παράδειγμα ότι η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στην Ελλάδα και ότι η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στην Ευρωζώνη των 18 χωρών και είναι οι μέσες τιμές. Λοιπόν, προσοχή τώρα σε αυτήν εδώ την τοποθέτηση, προσέξτε λίγο. Η επιλογή bottom left που έχουμε εδώ αφορά το μέρος του διαγράμματος το οποίο θα τοποθετηθεί το υπόμνημα, τη θέση του δηλαδή. Bottom left σημαίνει κάτω αριστερά, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόγραμμα μόνο του θα βρει ποιες είναι αυτές οι συντεταγμένες στις οποίες πρέπει να τοποθετηθεί. Από εκεί και μετά προσέξτε λίγο ότι θα πρέπει να δώσουμε δύο τιμές εδώ που να αντιστοιχούν στις δύο σειρές δεδομένων, στην περιγραφή τους δηλαδή, και το δίνουμε με το C. Και μετά θα πρέπει να δώσουμε δύο τιμές για κάθε τι που θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Δίνουμε δύο τιμές για το color, με τη σειρά μπλε και κόκκινο, έτσι όπως έχουμε βάλει στις γραμμές, και να αντιστοιχούν δηλαδή στην Ελλάδα και στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δύο τιμές για το πάχος, έτσι ώστε να είναι δύο στην Ελλάδα, όπως είναι αυτή εδώ η γραμμή, και τρία για την Ευρωζώνη όπως είναι αυτή εδώ για το μέσο όρο της, και δύο τιμές για τον τύπο της καμπύλης έτσι ώστε να ξεχωρίζει με ότι έχουμε συνεχή γραμμή για την Ελλάδα και διακεκομένη γραμμή για την Ευρωζώνη. Αντίστοιχα πιστεύω να καταλαβαίνετε όλοι σας ότι αν είχαμε τρεις ή τέσσερις καμπύλες θα έπρεπε σε όλες αυτές τις παραμέτρους να δίνουμε τρεις ή τέσσερις τιμές αντίστοιχα. Παρακάτω κυρίες και κύριοι,
μπορούμε να δούμε έναν ακόμα τρόπο να κάνουμε τέτοια γραφήματα. Συνεχίζουμε όπως εδώ, όπως και πριν, να έχουμε τον τύπο νη, δηλαδή να κάνουμε καταρχήν το πλαίσιο του διαγράμματος χωρίς να τοποθετούμε καμία γραμμή δεδομένων. Εδώ μονάχα προσέξτε ότι έχουμε μία ακόμα επιλογή, την PTPC ίσον νη, που σημαίνει ότι θα τοποθετήσουμε τον κάθετο άξονα εδώ και τον οριζόντιο άξονα εδώ, όχι όμως αυτό το πλαίσιο στο υπόλοιπο μέρος του διαγράμματος. Η εντολή είναι τούτη εδώ, όπως βλέπετε, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθεί το γράφημα. Δεν έχουν πει όμως ούτε γραμμές ούτε το περίγραμμα γύρω-γύρω του γραφήματος. Με την συνάρτηση Green θα τοποθετήσουμε γραμμές πλέγματος και από εκεί και μετά μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, το εξής. Η συνάρτηση Upline, όπως τη βλέπετε εδώ, τοποθετεί μία γραμμή πάνω στο γράφημα. Γραμμή που δεν αντιστοιχεί στα δεδομένα. Είναι σαν να τραβάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα μία οριζόντια γραμμή εδώ στο 0. Το H0 βγαίνει από το H, με λίγα λόγια είναι η οριζόντια, το horizontal value ίσον 0. Σαν να τραβάμε δηλαδή μια γραμμή εδώ έτσι, στο 0. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Το LTPC3 που γράφουμε εδώ πέρα είναι ότι θα έχουμε πολύ μικρές παύλες, είναι ο τρίτος τύπος που είδαμε πριν, και το 2 είναι το πάχος αυτής της καμπύλης. Μπορούμε να δώσουμε περισσότερες από μία καμπύλες, για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε και να το γράψουμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση εννοούμε ότι θέλουμε να κάνουμε δύο καμπύλες, αλλά όταν όμως και οι δύο αυτές είναι οριζόντιες, ο ορθός τρόπος, κυρίες και κύριοι, είναι να το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, 0,1 για παράδειγμα. Να δώσουμε δηλαδή στην παράμετρο H δύο τιμές αντί για μία. Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ότι έχουμε πάρει εδώ, αν το κάνουμε λίγο από την αρχή, ας το κάνουμε έτσι, έχουμε πάρει δύο οριζόντιες γραμμές. Μπορούμε να βάλουμε και μια τρίτη, για παράδειγμα βάλουμε το -1 και όσες θέλουμε εμείς. Όχι όμως δεύτερη παράμετρο H, όπως είδαμε. Από την άλλη μεριά μπορούμε να έχουμε εδώ το 0, μπορούμε όμως να δώσουμε ταυτόχρονα και μια κάθετη γραμμή. Για παράδειγμα το Vision 2009, όπου έχουμε και τις μεγαλύτερες αλλαγές σε σχέση, και μεταβολές σε σχέση με το GDP και την μεταβολή του. Αυτό εδώ τώρα, κοιτάξτε λίγο, θα μας κάνει μια οριζόντια γραμμή στο 0 και μια κάθετη στο 2009. Ορίστε. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι και η οριζόντια και η κάθετη γραμμή γίνονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έχουν και τα δύο LTPC ίσον 3 και LW ίσον 2. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διανύσματα εδώ για να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται. Από την άλλη μεριά, μπορούμε να ορίσουμε τέτοιες γραμμές, κυρίες και κύριοι, και με άλλους τρόπους, αλλά αυτό θα το δούμε σε άλλο παράδειγμα. Προς το παρόν μένουμε εδώ που ήμασταν, δηλαδή στο H ίσον 0, και να έχουμε αυτό εδώ το πλαίσιο. Με λίγα λόγια, έχουμε κατασκευάσει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε τώρα τα δεδομένα. Τα δεδομένα αφορούν γραμμές που αντιστοιχούν στη μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδος και της Ευρωζώνης, και όπως έχουμε κάνει και πριν, έτσι μπορούμε να κάνουμε και τώρα, να το τοποθετήσουμε με αυτές εδώ τις εντολές, με την εντολή δηλαδή Lines GDPGR και GDPEU, επιλέγοντας κάποιους έτσι χρωματικούς συνδυασμούς, είτε το μπλε και το κόκκινο, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι πάνω σε ένα τέτοιο γράφημα μπορούμε να τοποθετήσουμε εκτός από γραμμές και σημεία. Είτε μαζί με γραμμές όπως έχουμε κάνει εδώ, είτε χωρίς γραμμές ακόμα. Τα σημεία μπαίνουν με τη συνάρτηση points, στην οποία δηλώνουμε το διάνυσμα τιμών, καθώς επίσης και το χρώμα τους αν αυτό είναι επιθυμητό, και κυρίως αν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, τον τύπο τους. Ο τύπος που βάζουμε εδώ, δηλαδή αυτό το PCH ίσον 19, σημαίνει ότι θα κάνει ένα γεμάτο κυκλικό δίσκο, ενώ εδώ θα είναι ένα γεμάτο γεμισμένο τετράγωνο. Μπορούμε να το δούμε απευθείας πώς θα είναι τα πράγματα πάνω στο γράφημα. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι αυτό εδώ δεν είναι ανάγκη να συνδυάζεται πάντοτε με γραμμές. Για παράδειγμα, τι εννοώ, μπορούμε να έχουμε αυτό το πλαίσιο του γραφήματος και χωρίς να δώσουμε τις γραμμές, να δώσουμε τα σημεία. Τα έχουμε έτσι δηλαδή. Στο συγκεκριμένο θέμα που τα δεδομένα είναι χρονοσειρά, που θα πρέπει να παρασταθεί ως προς το χρόνο,
Αυτό εδώ δεν είναι και τόσο πολύ επιθυμητό. Δεν μας νοιάζει δηλαδή να έχουμε τέτοιο πράγμα. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε σημεία με λίγα λόγια στο γράφημα. Για παράδειγμα δείτε λίγο αυτό εδώ. Αυτή είναι εδώ την περίπτωση. Όπου κάνουμε το plot αλλά έχουμε μονάχα points. Συγγνώμη λίγο. Το GDP με points δηλαδή. GDP GR με το GDP EU. Να κάνουμε με λίγα λόγια ένα διάγραμμα διασποράς. Συγγνώμη. Αυτό εδώ μπορούμε να το ενώσουμε έτσι, τώρα πια, όπως βλέπετε, για να έχουμε υπόψη μας τα σημεία εδώ που αναφέρονται με τα έτη. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. P που είναι το points, για παράδειγμα. Τώρα προσέξτε να λέω τώρα κάτι. Αυτός εδώ ο χάρτης μας δείχνει πού ήταν στον οριζόντιο άξονα το ΑΕΠ της Ελλάδος, εδώ στο 2008, και πού ήταν η μεταβολή του ΑΕΠ της Ευρωζώνης εδώ. Ή όχι στο 2008, ξεκινήσαμε το 2002. Μπράβο, ήμασταν εδώ. Σε αυτό το σημείο ήταν ο συνδυασμός μας. Μετά πήγαμε στο 2003 προς τα εδώ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα αύξησε τη μεταβολή του ΑΕΠ καθώς πηγαίνει πιο δεξιά, αλλά η Ευρωζώνη, ο μέσος όρος της, την κράτησε σταθερή. Μετά πήγαμε προς τα πάνω, που σημαίνει ότι τόσο πάνω αριστερά, που σημαίνει ότι η Ελλάδα μείωσε, η Ευρωζώνη αύξησε και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν θα κάνει κανείς αυτή εδώ τη γραμμή, μπορεί να δει συνδυαστικά πώς κινείται μία χώρα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό ήταν παρένθεση δίδεδο. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν θέλουμε να κάνουμε παράσταση μιας χρονοσειράς ως προς το χρόνο και όχι ως προς τα στοιχεία μιας άλλης χρονοσειράς, τότε αυτό που συζητάμε κυρίες και κύριοι είναι γραμμές, οι οποίες μπορεί να έχουν σημεία, μπορεί και όχι. Τα σημεία, αν τα θέλουμε, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε με αυτόν τον τρόπο ή να βάλουμε εδώ μια επιλογή που να έχουμε και σημεία και γραμμές. Πιο απλά όμως είναι καλύτερα να τα έχουμε τα πράγματα έτσι ξεχωριστά για να τα βλέπουμε έτσι πώς δημιουργούνται καλύτερα. Σε ένα τέτοιο γράφημα, το οποίο δημιουργείται σταδιακά, φτιάχνοντας το πλαίσιο, ορίζοντας αν χρειάζονται κάποιες επιπλέον γραμμές και τοποθετώντας τις γραμμές δεδομένων ή τα σημεία δεδομένων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε στο τέλος το υπόμνημα, το οποίο και πάλι έχουμε πει πώς μπορούμε να το κατασκευάσουμε δίνοντας την θέση του. Εδώ χρησιμοποιώ το bottom left, μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε άλλη θέση. Για παράδειγμα, ας το βάλουμε εδώ για να το δούμε στο top right, διαμετρικά αντίθετα δηλαδή. Μπορεί να είναι έτσι και από πάνω και ούτω καθεξής. Το δούμε τώρα από την αρχή όλες αυτές οι εντολές. Μπορεί να είναι το γράφημα να έχει υπόμνημα σε αυτήν την πάνω δεξιά θέση. Όπως θέλετε, όπως ταιριάζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση. Εδώ δεν ξεχνάμε αυτές τις επιλογές, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει, επειδή το γράφημα έχει δύο σειρές δεδομένων, να δώσουμε δύο χρώματα, δύο φορές το πάχος της καμπύλης, της γραμμής, δύο φορές τον τύπο της γραμμής, δύο φορές τον τύπο των σημείων. Θα τελειώσουμε, κυρίες και κύριοι, με κάτι λίγο πιο έτσι προχωρημένο. Μερικές φορές χρειάζεται να αλλάξουμε είτε καθολικά, δηλαδή κάνουμε πολλά γραφήματα και θα πρέπει για όλα τα γραφήματα να αλλάξουμε κάποια παράμετρο χρώματος, άξονες κτλ. Ή θέλουμε να αλλάξουμε τις προεπιλογές που γενικά, όπως είδατε, στηρίζονται στο λευκό και στο μαύρο και από εκεί και μετά παίζουμε με τα χρώματα καμπυλών. Αυτή τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, την έχουμε στην R με τη συνάρτηση PAR, η οποία εδώ μας λέει το εξής, ότι το BG αναφέρεται στο background, δηλαδή στο φόντο που θα έχει το γράφημα, και θέλουμε να το κάνουμε light blue. Με λίγα λόγια, να αλλάξουμε το χρώμα, το κάνουμε ένα έτσι ανοιχτό μπλε κατά κάποιο τρόπο. Το foreground είναι τι χρώματα θέλουμε να έχουμε στους άξονες, και εδώ τους κάνουμε λευκούς, όχι μαύρους, με μαύρο χρώμα όπως είναι εδώ, ή αυτές οι γραμμές για παράδειγμα κτλ. Το χρώμα του άξονα θέλουμε και αυτό να είναι, να είναι λευκό. Όπως για παράδειγμα οι ετικέτες στους άξονες, για παράδειγμα εδώ το time που γράφουμε ή εδώ αυτό στο κάθε το άξονα, θέλουμε και αυτό να είναι λευκό, δηλαδή να έχουμε ένα γαλάζιο φόντο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να είναι λευκά γύρω του. Και εδώ προσέξτε λίγο, η επιλογή CX αλλάζει το μέγεθος
της γραμματοσειράς και των σημείων τα οποία θα τοποθετηθούν πάνω στο γράφημα. Το 1,2 σημαίνει ότι θα αυξηθεί κατά 20% στο μέγεθός του σε σχέση με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και μετά τα άλλα που σας δείχνω είναι ακριβώς τα ίδια με πριν. Δημιουργούμε το πλαίσιο του γραφήματος. Τώρα πια βλέπετε ότι αυτά εδώ είναι έτσι κάπως μεγαλύτερα. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλάξει το χρώμα του φόντου. Αυτά τώρα εδώ είναι τα στοιχεία, είναι λευκά, όπως μας λένε αυτές εδώ οι παράμετροι. Δεν είναι και, να σας πω την αλήθεια, αυτού του τύπου οι χρωματισμοί δεν είναι και πάρα πολύ έτσι της δικής μου επιλογής, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να τους κάνουμε. Από εκεί και μετά μπορούμε να προσθέσουμε την γραμμή, την οριζόντια που είχαμε κάνει και πριν, να τοποθετήσουμε τα δεδομένα με γραμμές όπως τα έχουμε κάνει και πριν, χωρίς να βάλουμε τα σημεία, και τέλος να τοποθετήσουμε και το υπόμνημα όπως έχουμε κάνει και πριν. Δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει, απλά έχουμε αλλάξει κάποια στοιχεία της μορφοποίησης του γραφήματος. Αν το χρειάζεστε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, αλλάζοντας εδώ τις παραμέτρους. Τις παραμέτρους αυτές εδώ μπορείτε να τις δείτε καλώντας τη συνάρτηση PAR. Είναι πάρα πολλές, δηλαδή κοντρολάρουν και ελέγχουν πάρα πολλά στοιχεία του γραφήματος και μπορείτε οποτεδήποτε θέλετε να τις πειράξετε. Και εδώ απλά με το δολάριο σας δίνετε το όνομά τους, έτσι ώστε να μπορείτε να τις αλλάξετε. Να σας θυμίσω ότι μερικές από αυτές έχουν μία τιμή, μερικές όμως είναι λίστα τιμών, οπότε αντίστοιχα πρέπει να αλλάξετε την λίστα. Για παράδειγμα, ας πάμε εδώ, όπως βλέπετε το FG προηγουμένως ήταν μαύρο, τώρα έγινε white. Εδώ έχουμε αλλάξει αυτό το FG, αυτή εδώ η τιμή του δηλαδή, έχει αλλάξει με αυτήν εδώ την εντολή. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να αλλάξετε οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Για παράδειγμα, το family που βάζουμε εδώ είναι η γραμματοσειρά, αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε ελβέτικα, Arial ή οτιδήποτε άλλο εκτός από Times που είναι τώρα. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η συζήτηση γύρω από τα γραφήματα και τη μορφοποίηση τους στην R. Καλή σας εξάσκηση, κυρίες και κύριοι.